Οι μειώσεις για τους παλιούς συνταξιούχους δεν θα γίνουν και υπολογίζεται ότι η κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις θα έχει ψηφιστεί ως τις 11 Δεκεμβρίου, έτσι ώστε να συμπεριληφθούν στο νέο προϋπολογισμό που θα συζητηθεί στη Βουλή αμέσως μετά. Εδώ, ωστόσο, φαίνεται ότι θα υπάρξει και η ανατροπή στα μέχρι σήμερα δεδομένα για τους νέους συνταξιούχους που βλέπουν περικοπές που φτάνουν έως και τα 465 ευρώ το μήνα μετά από 40 χρόνια δουλειάς. Ο νόμος Λεμιτόμος με την υπογραφή Κατρούγκαλου για τους νέους συνταξιούχους, για όσους δηλαδή αποχώρησαν μετά τη 13η Μαΐου του 2016, έχει κάνει τα εκαθαριστικά των νέων συνταξιούχων αγνώριστα. Οι περικοπές, ειδικά για άτομα με 40 έτη εργασίας, είναι τεράστιες και μειώνουν τη σύνταξη σχεδόν κατά 1 τρίτο. Τώρα, σύμφωνα με κυβερνητικές διαρροές, φαίνεται ότι έρχεται αλλαγή που ευνοεί τους νέους συνταξιούχους. Όσοι ασφαλισμένοι στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα βρίσκονται στη μεταβατική τριετή περίοδο του νόμου Κατρούγκαλου, θα έχουν μικρότερη από την έως τώρα προβλεπόμενη μείωση. Εφόσον η σύνταξή τους υπολείπεται κατά 20% και πλέον σε σχέση με τη σύνταξη που θα έπαιρναν με το παλιό καθεστώς, εφόσον συνταξιοδοτήθηκαν το 2016, δικαιούνται το 50% αυτής της διαφοράς. Εφόσον συνταξιοδοτήθηκαν το 2017, δικαιούνται το 33% της διαφοράς και όσοι αποχώρησαν φέτος παίρνουν το 25% της διαφοράς. Με βάση τις διατάξεις, τουλάχιστον όπως τώρα διαρρέεται, οι συνταξιούχοι αυτοί θα συνεχίσουν να παίρνουν αυτή τη διαφορά.